Εκεί αυξάνει ο αριθμός των σχολείων, των τμήματων που κλείνουν λόγω του κορονοϊού. Ναι, έχουμε φτάσει στα 8 τμήματα και είναι από διάφορες βαθμίδες, δηλαδή από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το εσπερινό λύκειο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Υπάρχουν κάποια σποραδικά τμήματα λοιπόν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που παραμένουν κλειστά λόγω κρούσματος κορονοϊού είτε σε μαθητή είτε σε εκπαιδευτικό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή νομίζω, όχι πανικός, αλλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην έχουμε την μετάδοση του κορονοϊού. Βέβαια να πω πως στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία σταθερά παραμένουν και τα σχολεία που είναι κλειστά λόγω κατάληψης. Περίπου 60 σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω κατάληψης. Σε διαδικασία διαλόγου και με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με γονείς. Έχουμε δει σε αρκετά σχολεία να γίνονται συνελεύσεις, να πηγαίνουν οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να προσπαθούν να μεταπίσουν τα παιδιά. Ωστόσο, άλλες φορές το πετυχαίνουν και άλλες όχι. Κάποια σχολεία σταματούν τις καταλήψεις, αρχίζουν κάποια άλλα. Ο αριθμός πάντως, ο συνολικός δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, μας λένε οι αρμόδιοι. Εμείς θα βάλουμε, ο Άρης λέει για τις καταλήψεις, όχι για τα τμήματα, έτσι, για τον κορονοϊό. Έχουμε και κλειστά λόγω κορονοϊού, έχουμε και κλειστά σχολεία, κλειστά τμήματα λόγω κορονοϊού, κλειστά σχολεία λόγω των καταλήψεων.